Οι δύο μαθητές μπορούν να φοιτήσουν πολύ καλά στα Χανιά. Η μεταφορά είναι δωρεάν και εξασφαλίζεται από το κράτος. Με αυτήν την απάντηση, ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης έδειξε τις προθέσεις του Υπουργείου για το πώς δίνει τη λύση στα παιδιά που ο αριθμός τους δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο για τη λειτουργία ενός τμήματος στα ΕΠΑΛ. Παιδιά, ψηλά το κεφάλι. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που είναι δίπλα σας και δίνουν την ψυχή τους. Γεια σας! Το πρωί, στο πλαίσιο ημερίδας για το θεσμό της μαθητείας, καθηγητές παρενέβησαν στη συζήτηση λέγοντας σε υψηλούς τόνους τον Υφυπουργό ότι το Υπουργείο προωθεί τους μελλοντικούς ελαστικούς εργάτες. Αυτό συμβαίνει, αυτό είναι το πρόταγμα και της σημερινής κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων. Σε όλα αυτά λοιπόν, ως εκπαιδευτικό κίνημα, είμαστε υποχρεωμένοι να ορθώσουμε ανάστημα. Το λόγο πήραν εκπαιδευτικοί και γονείς από το ΕΠΑΛ Βρυσών, στο οποίο φέτος, να θυμίσουμε, δεν λειτουργήσαν δύο τμήματα, ενώ δύο μαθητές της πληροφορικής καλούνται να φοιτήσουν στα Χανιά. Για να ψάχνουν σχολική στέγη, άραγε. Μετά από ποια ώρα που ξύπνησαν, πόση ώρα στον δρόμο. Δεν θα επικαλεστώ λέξεις λαστιχάκια, όπως ανενεργό τμήμα. Δεν κόβουμε ειδικότητες. Όχι δα. Τιμωρείτε δύο μαθητές μας να αλλάξουν το σχολικό περιβάλλον. Ποιο είναι το αδίκημα που έπραξαν. Σας ρωτώ. Υπηρετείτε απλά τη νέα τάξη πραγμάτων η οποία θέλει τον ελληνικό λαό εξαθλειωμένο και εν τέλει την εξόντωσή του. Ευχαριστώ εσάς, όχι εσάς. Τα τμήματα λειτουργούν εφόσον υπάρχουν μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται. Τμήμα με δύο μαθητές όπως αυτό που λειτουργεί, που υπήρχε στα χαρτιά στις Βρύσες, είναι και αντιπαιδαγωγικά και ανορθολογικό να λειτουργήσει. Για την πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στο λιγομελή τμήματα τοποθετήθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κύριος Μπαξεβανάκης υπογράμμισε ότι υπάρχουν σχολεία που δεν δίνουν εξ αρχής τα σωστά στοιχεία στο Υπουργείο. Επιπλέον για τις Βρύσες, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί πέρσι δηλώθηκαν ότι υπήρχαν 11 μαθητές και αποδείχθηκε ότι οι μαθητές ήταν 2. Και όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στα ΕΠΑΛ της χώρας μας. Εγκρίναμε περίπου 1.500 ολιγομελή τμήματα, δηλαδή με αριθμούς μαθητών μικρότερους από αυτούς που προβλέπει ο νόμος. Εμείς επαναφέραμε στα σχολεία τους εκπαιδευτικούς πάνω από 2.000 που οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν θέσει στη διαθεσιμότητα. Σε ό,τι αφορά στο Λύκειο της Παλιόχωρας που τελεί υποκατάληψη λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, ο κύριος Μπαξεβανάκης είπε: Έχουμε προσλάβει σε τρεις διαφορετικές φάσεις εκπαιδευτικούς για τα σχολεία της Παλιόχωρας. Δυστυχώς μέχρι στιγμής έχουμε 5 αρνήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών να αναλάβουν υπηρεσία. Σε αυτό οι δυνατότητες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι πάρα πολλές. Στην επόμενη φάση θα ξαναπροσλάβουμε εκπαιδευτικούς, αλλά εάν κάποιος δεν θέλει να πάει εκεί, δεν υπάρχει τρόπος να τον υποχρεώσουμε να πάει. Τέλος, ο Υφυπουργός βρέθηκε στα Χανιά για να ενημερώσει για το πώς κυλά πιλωτικά ο θεσμός της μαθητείας στα ΕΠΑΛ του Ηρακλείου, της 9 μήνης δηλαδή εργασίας των μαθητών σε επιχειρήσεις βάσει της ειδικότητάς τους. Όπου και να πάω, το πρώτο που θα μου ζητήσουν είναι αν έχω μια εμπειρία. Πού θα την αποκτήσω αυτή την πρώτη εμπειρία. Αυτή την απάντηση θέλει να δώσει το δημόσιο σχολείο με αυτό το πρόγραμμα. Έχει διάρκεια 9 μηνών με αμοιβή, με πλήρη ασφάλιση, 4 μέρες στο χώρο εργασίας και 1 ημέρα στο σχολείο, όπου αυτή η μέρα αξιοποιείται για να επιλύουν οι εκπαιδευτικοί μας απορίες ή προβλήματα που παρουσιάζονται στη διάρκεια των 4 ημερών στην επιχείρηση.